Για πρώτη φορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για διάλυση συγκεντρώσεων, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, θα επιχειρήσουμε να μην επιτρέψουμε μεγάλες συγκεντρώσεις στις οποίες υπάρχει συγκροτισμός, γιατί αυτό μας λένε οι ειδικοί. Ήταν ιδιαίτερα σκληρός ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για απίθαρχους οι οποίοι θα πρέπει να απομονωθούν, γιατί όλοι εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους ανεχόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης μίλησε για ένταση των ελέγχων από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Θα μας βρείτε πλέον παντού, ακόμα και στις πλατείες, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση για την περιπέτεια που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τη σύλληψη ενός 14χρονου στην Αθήνα, διέψευσε τα σενάρια τα οποία ακούστηκαν περί απομόνωσής του και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν απομονώθηκε σε καμία περίπτωση, ενώ κρατήθηκε με εντολή της δικαιοσύνης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα προσληφθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα 800 συνοριοφύλακες, οι οποίοι ουσιαστικά θα θωρακίσουν τα σύνορα και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση όχι μόνο της απειλής του Ερντογάν, αλλά και του μεταναστευτικού, ενώ παρουσίασε και την ομάδα δράση, μια νέα ομάδα στη Θεσσαλονίκη με 40 άντρες, η οποία χρησιμοποιεί μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού προκειμένου να είναι ευκίνητη και να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε κάθε γωνιά της πόλης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο του κορονοϊού, να σας πω ότι πριν από λίγο έχει σημάνει συναγερμό στις δικαστικές φυλακές των Διαβατών, καθώς εκεί έχουμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα σε σοφρονιστικό υπάλληλο, κάτι το οποίο εντείνει την ανησυχία στις αρχές. Και όπως μαθαίνουμε, μέσα στις επόμενες ώρες θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που θα στην περιοχή. Μάλιστα, να πούμε Χρήστο. Τέλος ότι σε θλίψη έχει βυθίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Ο θάνατος από κορονοϊό του Ζήση Κασιάρα, μόλις 52 ετών, λαϊκός βιολιστής, πολύ γνωστός στον καλλιτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης και στο λαϊκό πεντάγραμμα και όχι μόνο. Είναι η είδηση η οποία μας έρχεται πριν από λίγο. Μάλιστα. Από το ΑΧΕΠΑ. Νοσηλευόταν από την 1η Οκτωβρίου στη μονάδα εντοτικής θεραπείας. Σε ευχαριστώ πολύ.